Οι παρακλητικοί κανόνες της υπεραγίας Θεοτόκου είναι ακολουθίες παλαιότατες που ψάλλονται προσίασιν ψυχών και σωμάτων σε κάθε θλίψη, καθώς μνημονεύονται και τα ονόματα υπέρ των οποίων τελείται η ακολουθία. Διακρίνονται σε μικρό και μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας οφείλεται στον Θεοφάνη τον Υμνογράφο, ο οποίος φέρεται υπό το καλογεωρικό του όνομα Θεοστήρικτος. Περί αυτού όμως δεν γνωρίζουμε ούτε σε ποια εποχή έζησε, ούτε μπορεί να ταυτιστεί με κάποιον από τους γνωστούς υμνογράφους με το ίδιο όνομα. Ο κανόνας αυτός πρέπει να είναι και ο παλαιότερος, τουλάχιστον στα περισσότερα τμήματά του, κατά τη γνώμη του καθηγητή Νικολάου Τωμαδάκη. Ο έτερος παρακλητικός κανόνας, ο Μεγάλος, αποτελεί έργο του Θεοδόρου του Δευτέρου, βασιλέως της Νικαίας, χρονολογούμενο στα μέσα του 13ου αιώνα. Περιεχόμενων των παρακλητικών κανόνων της Παναγιάς είναι η προβολή του φωτόμορφου προσώπου της Θεοτόκου να ψάλουν το θεομητορικό της μυστήριο που στάθηκε άξια να γεννήσει τον Υιό του Θεού. Προσεκατάφερον
Πάντες με τα Θεόνισε, κατά φεύγονται.
Τον Κύριο σου και Υιόν,
Best is the one.
κατά το πλήθος των ηκυρμών σου εξάλληψαν ανώνυμα μου. Μη κατά τις σκέψεις με ανθρωπίνη προστασία Παναγία Δέσποινα. Οι παρακλητικοί κανόνες της υπεραγίας Θεοτόκου είναι ακολουθίες παλαιότατες που ψάλλονται προσίασιν ψυχών και σωμάτων σε κάθε θλίψη, καθώς μνημονεύονται και τα ονόματα υπέρ των οποίων τελείται η ακολουθία. Διακρίνονται σε μικρό και μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας οφείλεται στον Θεοφάνη τον Υμνογράφο, ο οποίος φέρεται υπό το καλογεωρικό του όνομα Θεοστήρικτος. Περί αυτού όμως δεν γνωρίζουμε ούτε σε ποια εποχή έζησε, ούτε μπορεί να ταυτιστεί με κάποιον από τους γνωστούς υμνογράφους με το ίδιο όνομα. Ο κανόνας αυτός πρέπει να είναι και ο παλαιότερος, τουλάχιστον στα περισσότερα τμήματά του, κατά τη γνώμη του καθηγητή Νικολάου Τωμαδάκη. Ο έτερος παρακλητικός κανόνας, ο Μεγάλος, αποτελεί έργο του Θεοδόρου του Δευτέρου, βασιλέως της Νικαίας, χρονολογούμενο στα μέσα του 13ου αιώνα. Περιεχόμενον των παρακλητικών κανόνων της Παναγιάς είναι η προβολή του φωτόμορφου προσώπου της Θεοτόκου να ψάλουν το θεομητορικό της μυστήριο που στάθηκε άξια να γεννήσει τον Υιό του Θεού. Σας το κόσμο μη προστάσεις.